Επιστρέφουμε στο δελτίο μας και πάμε τώρα σε συζήτηση. Μαζί μας είναι στο άλλο στούντιο της Δέλτα Τηλεόραση. Τον βλέπουμε κιόλας, δεν πρόλαβα να πω ποιος είναι μαζί μας. Ο αναπληρωτής διοικητής νοσοκομείου του Δημοτήχου, ο κύριος Δημήτρης Λαζόπουλος. Καλησπέρα και σε ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε σήμερα κοντά μας. Καλησπέρα, κυρία Μπασκάκη, σε εσάς και τους τηλεθέτες. Ελπίζω να μην πούμε πολλά δυσάρεστα, κύριε Λαζόπουλο, για το νοσοκομείο του Δημοτήχου, γιατί φτάνει, έχουμε χορτάσει με τις δυσάρεστες εξελίξεις όσον αφορά στο νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης. Και με αυτό θα ξεκινήσουμε κιόλας να μας πείτε τι γίνεται επάνω στο Δημότυχο. Λοιπόν, ξέρουμε όλοι πάρα πολύ καλά ότι δυστυχώς λόγω έλλειψης χρημάτων, κονδυλίων, τα χειρουργεία, τα προγραμματισμένα χειρουργεία, για να είμαι πιο συγκεκριμένη, στο νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης έχουν σταματήσει. Παρά μόνο τα έκτακτα εξυπηρετούνται. Στο νοσοκομείο του Δημοτήχου η κατάσταση πώς έχει, κύριε Λαζόπουλε? Καταρχήν, από ό,τι γνωρίζω, έχουν πλέον αρχίσει να γίνονται και τα προγραμματισμένα και τα τακτικά χειρουργεία στο νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης. Γιατί ήρθαν τα χρήματα που περίμενε ο κύριος ακριβώς, Ραπτόπουλος. Καθώς υπήρξε λύση το προηγούμενο διάστημα με την επιχορήγηση που το νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης πήρε. Όσον αφορά το νοσοκομείο του Δημοτήχου, για να πάμε σε αυτό που ουσιαστικά είμαι υπεύθυνος και γνωρίζω ακριβώς το τι συμβαίνει. Δεν σταμάτησαν ποτέ τα χειρουργεία στο νοσοκομείο του Δημοτήχου να πραγματοποιούνται. Τακτικά και προγραμματισμένα χειρουργεία γίνονται κανονικά στους χρόνους που έχουν προγραμματιστεί. Όπως και όλες οι κλινικές και όλα τα τμήματα στο νοσοκομείο συνεχίζουν την πλήρη τους δραστηριότητα. Άρα δεν προέκυψε κανένα πρόβλημα το προηγούμενο χρονικό διάστημα, ούτε φαίνεται προφανώς να προκύπτει κάποιο τέτοιο πρόβλημα στο νοσοκομείο του Δημοτήχου. Είναι γεγονός ότι οι συνθήκες είναι πραγματικά δύσκολες. Επίσης πρέπει να τονίσουμε ότι και ο ρυθμός της επιδείνωσης γίνεται όλο και εντονότερος. Τα πράγματα δυσκολεύουν, γιατί σε σχέση όσον καταρχήν με την προμήθεια των υλικών που απαιτούνται για να γίνονται χειρουργία, να γίνονται επεμβάσεις και να διαχειριζόμαστε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την υγεία των πολιτών, διαπιστώνουμε μια όλο και μεγαλύτερη δυσκολία των προμηθευτών μας να είναι συνεπείς στις συμβατικές τους υποχρεώσεις. Όλο και περισσότερες εταιρείες δυσκολεύονται να προμηθευτούν από το εξωτερικό τα υλικά τα οποία είναι οι ίδιοι αντιπρόσωποι και να τα προμηθεύσουν στα νοσοκομεία. Αυτό μας αναγκάζει πραγματικά το προσωπικό του νοσοκομείου μέρα με τη μέρα, υλικό με υλικό, εταιρεία με εταιρεία, να προσπαθούμε να βρούμε αυτόν που θα μας προμηθεύσει, προκειμένου να είμαστε συνεπείς σε σχέση με τις επεμβάσεις και με τις δραστηριότητες που θέλουμε να επιτελέσουμε σε σχέση με τους κατοίκους της περιοχής. Και μία από τις αιτίες που πραγματικά υπάρχει αυτή η δυσκολία των εταιριών να προμηθεύσουν τα νοσοκομεία είναι ότι έχει διαταραχθεί η ροή χρηματοδότησης των νοσοκομείων για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Πραγματικά, από την αρχή της χρονιάς, τα νοσοκομεία δεν έχουν πάρει ούτε ένα ευρώ από τον ΕΟΠΗ, που είναι ουσιαστικά ο ασφαλιστικός οργανισμός που τους ασφαλισμένους του καλύπτουμε το θέμα της υγείας του. Δηλαδή τα νοσοκομεία σήμερα νοσηλεύουν τους ασφαλισμένους του συγκεκριμένου οργανισμού και δεν έχουν εισπράξει ούτε ένα ευρώ. Τα νοσοκομεία δηλαδή ουσιαστικά καλύπτουν τις ανάγκες τους με τις επιχορηγήσεις από την μεριά του Υπουργείου, από τη μεριά του κράτους, τις άμεσες επιχορηγήσεις που λαμβάνουν, που και αυτές ουσιαστικά έχουν να υπάρξουν, έχουν να έρθουν χρήματα εδώ και 3 μήνες. Τώρα, την προηγούμενη Παρασκευή, όπως αντίστοιχα το νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης επιχορηγήθηκε με το 1.900.000 για να συνεχίσει την εύρυθμη λειτουργία του και το νοσοκομείο Δημοτήχου επιχορηγήθηκε με 400.000 ευρώ. Ουσιαστικά θα είναι και αυτό για μας μια ανάσα, έτσι ώστε πραγματικά να μπορέσουμε να συνεχίσουμε τις πληρωμές μας στους προμηθευτές. Εμείς είμαστε πραγματικά ένα από τα νοσοκομεία που θεωρούμαστε ως καλοπληρωτές. Και γι' αυτό ποτέ μέχρι τώρα δεν είχαμε αυτή την άρνηση. Και η αλήθεια έτσι και δεν μας έχετε απασχολήσει και πάρα πολύ με τα οικονομικά στο νοσοκομείο του Δημοτήχου. Αυτό είναι αλήθεια. Η πραγματικότητα, προς το παρόν τουλάχιστον. Η πραγματικότητα είναι ότι σαν νοσοκομείο Δημοτήχου αυτή τη στιγμή έχουμε καλύψει τις οφειλές μας απέναντι στους προμηθευτές σε σχέση με το προφανώς όλο το 10 και όσον αφορά το 11 τον Ιούλιο. Δηλαδή δεν υπάρχουν και ένα μέρος των οφειλών του 12. Δεν υπάρχουν πολλά νοσοκομεία που να έχουν πάει σε πιο μεγάλο ρυθμό εξόφλησης των υποχρεώνσεών του. Και είναι και ένας από τους λόγους που μπορούμε να έχουμε υλικά
και να μπορούμε να ανταποκρινόμαστε και να ικανοποιούμε τις ανάγκες των κατοίκων της περιοχής. Ωστόσο, είναι σημαντικό και συνδέεται με το προηγούμενο θέμα που είχατε προηγουμένως με τον κύριο Γεροντόπουλο που κουβεντιάσατε, το ότι και αυτό που είπατε με ιδιαίτερα εμφαντικό τρόπο, ότι η χώρα αυτή πρέπει να βρει κυβέρνηση στις 18 του μηνός. Η χώρα αυτή έπρεπε να έχει, δεν έπρεπε να έχει αυτό το κενό. Έτσι, η χώρα έπρεπε να συνεχίσει να τακτοποιεί τις υποχρεώσεις της με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Αυτές όλες οι δυσκολίες όσον αφορά την δραστηριότητα σε κυβερνητικό επίπεδο φέρνουν και μια σειρά δυσκολίες και στη δικιά μας δουλειά, που πραγματικά οι υπηρεσίες, η διοικητική υπηρεσία, η νοσηλευτική, η ιατρική υπερβάλλουν αυτό μέσα σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία για να μπορούν να ανταπεξέλθουν. Αριθμητικά, αλήθεια, αν μπορούσαμε να μιλήσουμε και αν σας είναι φυσικά τώρα αυτό εύκολο, το νοσοκομείο του Δημοτήχου ετησίως πόσους ασθενείς αλήθεια εξυπηρετεί? Πολύ εύκολο. Λάθος ρήμα, φροντίζει περιθάλπτη. Κυρία Μπασκάκη, η αριθμή αυτή είναι εύκολο σε μένα να σας τους για να παραθέσω. Για να καταλάβουμε και το μέγεθος, με αυτή την έννοια το λέω. Είναι εύκολο να το παραθέσω, γιατί πρόσφατα είχαμε και τα αποτελέσματα, την αξιολόγηση των νοσηλευτικών ιδρυμάτων από το Υπουργείο Υγείας. Και έχουμε αυτός πλήρη είναι την εικόνα. Η αξιολόγηση είναι μηνιαία, πώς πάει? Η συλλογή των στοιχείων από το Υπουργείο είναι μηνιαία και η αξιολόγηση είναι ετήσια. Δηλαδή αυτή αφορά τώρα την αξιολόγηση του 11. Μάλιστα. Λοιπόν, τα στοιχεία που αφορά το νοσοκομείο του Δημοτήχου όσον αφορά τους νοσηλευθέντες είναι 10.000 άνθρωποι. Είναι 10.000 φυσικά πρόσωπα. Όσον αφορά την λειτουργία του, θα μπορούσα ακόμα να αναφέρουμε ότι έγιναν 1.800 χειρουργικές επεμβάσεις. Θα μπορούσαμε ακόμα να αναφέρουμε 46.000 επισκέψεις στα εξωτερικά ιατρία και 35 περίπου χιλιάδες επισκέψεις στα επίγοντα περιστατικά. Νομίζω ότι αυτή είναι μία εικόνα ενός υπερδραστήριου νοσοκομείου. Έτσι χαρακτηρίζεται. Και μάλιστα αυτά τα χαρακτηριστικά δίνουν στο νοσοκομείο Δημοτήχου για μια ακόμα χρονιά να συγκαταλέγεται στα πιο αποδοτικά νοσοκομεία. Δηλαδή σε αυτά που έχουν αξιοποιήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τους ανθρώπινους πόρους και τους υλικούς. Δηλαδή το προσωπικό τους, αυτό που διαθέτουν, λοιπόν τι αποτέλεσμα φέρνει. Είμαστε για μια ακόμα χρονιά και το 2011 πραγματικά σε αυτά τα νοσοκομεία που έχουν άριστη τεχνική αποδοτικότητα. Τώρα ξέρετε κύριε Διοικητά, κάποιος πονηρά ή κακόβουλα σκεπτόμενος μπορεί να πει ναι, μιλάμε για ένα πολύ μεγάλο αριθμό ασθενών που φροντίζεται και περιθάλπτεται και ταυτόχρονα μιλάμε και για τη μείωση των δαπανών. Μήπως κάπου γίνεται όσον αφορά στην ποιότητα των υπηρεσιών, των παρεχομένων υπηρεσιών, έκπτωση? Εγώ θα ήθελα να συγκρίνω με έναν αριθμό προ δύο χρόνων. Δηλαδή η διοίκηση η σημερινή καταφέρνει πραγματικά να εξυπηρετεί όλων αυτών των αριθμών νοσηλευομένων, ασθενών, όσων τέλος πάντων προσέρχονται για τις υπηρεσίες του, αυτόν εδώ τον αριθμό με ένα συγκεκριμένο κονδύλι, που κάθε χρονιά γίνεται λιγότερο. Αυτούς τους αριθμούς είχαμε περίπου και την προηγούμενη χρονιά, περίπου και το 2010. Από το 2010 οι ίδιες υπηρεσίες μας είχαν κοστίσει συνολικά σαν νοσοκομείο Δημοτήχου 11.200.000. Την χρονιά του 2011, λοιπόν, τα ίδια αυτά νούμερα μας έχουν κοστίσει, οι ίδιοι αυτοί ασθενείς, η ίδια αυτή η εξυπηρέτηση μας έχουν κοστίσει 9.200.000. Δηλαδή έχουμε μια μείωση των συνολικών δαπανών του νοσοκομείου 15%. Και τώρα στο ερώτημά σας, το ερώτημα είναι, πριν να ξεκινήσουν όλες αυτές οι προσπάθειες για τον εξορθολογισμό των δαπανών, το νοσοκομείο του Δημοτήχου εξυπηρετούσε 7.000 νοσηλευθέντες. Η ίδια έκθεση το 2009 είχε 7.000 ανθρώπους. Το 2010 και το 2011 έχουμε κλείσει με 10.000 ανθρώπους που έχουμε εξυπηρετήσει. Εάν υπήρχε η έκπτωση στην παροχή της ποιότητας, δεν θα είχαμε την προσέλευση. Και δεν θα μπορούσατε να ανταποκριθείτε ενδεχομένως. Προφανώς. Εμείς έχουμε καταφέρει όχι μόνο να εξορθολογίζουμε τις δαπάνες, να κάνουμε τη δουλειά μας όσο το δυνατόν καλύτερα γίνεται, να ανοίγουμε τμήματα,
Έτσι, έχουμε πει για την παιδιατρική κλινική, τον αξιωνικό τομογράφο, το τμήμα οστικής πυκνότητας. Αλλά και άλλα έχουμε που δεν καταγράφονται σαν νέα γεγονότα. Στη μονάδα τεχνητού νεφρού, αυτή τη στιγμή εξυπηρετούμε 42 ανθρώπους σε δύο βάρδιες. Ενώ πριν, την προηγούμενη χρονιά, εξυπηρετούσαμε 32 με μία βάρδια. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή γίνονται και καινούργιες κινήσεις, υπάρχουν νέα δεδομένα με στόχο να εξυπηρετούμε πραγματικά όσο το δυνατόν περισσότερες ανάγκες των κατοίκων της περιοχής του Βορείου Εύρου εκεί. Δηλαδή, να μην υπάρχει η ανάγκη της μετακίνησης που μέσα σε μια τόσο δύσκολη συγκυρία οικονομική θα επιβαρύνει ακόμα περισσότερο. Μάλιστα. Αυτό είναι και το επιθυμητό αποτέλεσμα, ξέρετε, κύριε Λαζόπουλε. Είπατε λοιπόν 15% μείωση στις δαπάνες σύμφωνα με τον πρόσφατο οικονομικό. Υπάρχουν κατηγορίες δαπανών που, για παράδειγμα, στο υγειονομικό υλικό και στα φάρμακα ξεπερνά το 25%. Αλλά έχουμε και μια κατηγορία δαπανών που έχουμε αύξηση. Και αυτή είναι ευκαιρία να το συζητήσουμε, που είναι τα αντιδραστήρια. Τα αντιδραστήρια που αφορούν τις εργαστηριακές εξετάσεις, βιομηχανικές κτλ. Και εδώ τώρα έρχεται η ερώτηση, γιατί σε αυτή την κατηγορία δαπανών γίνεται όλο και μεγαλύτερη. Ξέρετε, έχουμε φτάσει πλέον να κλείνουμε στο νοσοκομείο Δημοτήχου για τακτική εξέταση εργαστηριακή για τον Αύγουστο και για τον Σεπτέμβριο πια. Για ποιον λόγο? Γιατί πλέον σε όλο τον Βόρειο Εύρο δεν υπάρχει ιδιωτικό εργαστήριο το οποίο να είναι συμβεβλημένο με τον ΕΟΠΗ. Και όλος ο φόρτος εργασίας έρχεται στο νοσοκομείο. Πια ο οποιοδήποτε ασφαλισμένος αυτών των τεσσάρων παλιών ταμείων του ΙΚΑ, του ΟΠΑΔ, του ΟΓΑΔ, του ΟΑΕ, πλέον έρχεται στο νοσοκομείο. Και έρχεται, προφανώς, όταν κάποιος θα του πει ότι το ραντεβού σου είναι για τον Σεπτέμβριο, δεν θα περιμένει τον Σεπτέμβριο. Θα πάρει από τον γιατρό του μία βεβαίωση ότι είναι επίγουσα στην γνωμάτευση που έχει, στο παραπεμπτικό του, ότι είναι επίγουσα αυτή η εξέταση και θα έρθει αμέσως στην πόρτα του νοσοκομείου. Και αυτή την περίπτωση εμείς θα πρέπει να την εξυπηρετήσουμε. Είχαμε, εκτός από τους νοσηλευόμενους, καθημερινά που κάναμε εργαστηριακές εξετάσεις, περίπου 20 εξωτερικούς ασθενείς, κάποιους που προσέρχονται για να κάνουν μια επίγουσα. Έχουμε φτάσει στους 120. Τώρα, αφού το λέτε θετικά όμως ή αρνητικά? Έχω να το πω ότι εδώ υπάρχει μια στρέβλωση. Δηλαδή, το νοσοκομείο είναι η δευτεροβάθμια περίθαλψη. Υπάρχει και η πρωτοβάθμια, που ΕΟΠΗ θα πρέπει να λειτουργήσει. Ναι, μόνο που δεν την ικανοποιεί την πρωτοβάθμια περίθαλψη. Άρα λοιπόν, εμείς προσπαθούμε να κάνουμε και δουλειά αλωνών. Και ξέρετε, συγγνώμη σας διακόπτω, κύριε Διοικητά, ότι παρακαλώ, ο ασθενής μπορεί πράγματι οι γιατροί ως ειδικοί σαφέστατα να κρίνουν ότι μπορεί να κάνει και την εξέταση μετά από 1-2 μήνες. Αλλά ο ασθενής που έχει το ζόρι του, το πω πάρα πολύ απλά, θέλει εκείνη την ακριβώς, ώρα. Ακριβώς. Και γι' αυτό εγώ λέω ότι εμείς αυτή τη στιγμή πραγματικά έχουμε, όσον αφορά τους εξωτερικούς ασθενείς, πενταπλασιάσει, εξαπλασιάσει σε καθημερινή, σε ρουτίνα πια, τις αντίστοιχες εξετάσεις. Αυτό υπάρχει, έχει όμως αποτελέσματα. Δηλαδή, όταν κάτι δεν είναι φτιαγμένο για να εξυπηρετεί αυτόν εδώ την αντίστοιχη εργασία, λοιπόν, θα αρχίσει να έχει προβλήματα. Προβλήματα όσον αφορά την επιβάρυνση του προσωπικού, προβλήματα όσον αφορά το ξεπέρασμα του προϋπολογισμού που έχεις για αυτή τη συγκεκριμένη δαπάνη. Και είναι πράγματα που προσπαθούμε να τα αντιμετωπίσουμε και ελπίζουμε, έτσι, να υπάρξει, ξαναέρχομαι σε αυτό, μία λύση σε επίπεδο μιας επόμενης κυβέρνησης που θα τοποθετηθεί με συγκεκριμένο τρόπο και να δοθούν λύσεις και σε αυτό που λέμε πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, και έτσι ώστε το νοσοκομείο πια πραγματικά να σταθεί με ακόμα μεγαλύτερη ποιότητα και ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία και καλύτερα αποτελέσματα στη δική του δουλειά, που είναι η νοσηλεία, που είναι η παροχή. Είναι η δευτεροβάθμια ουσιαστική περίθαλψη και όχι η πρωτοβάθμια. Ακριβώς. Ενδεχομένως λοιπόν στην επόμενη κυβέρνηση, όποτε αυτή σχηματιστεί, κύριε Λαζόπουλε, να είναι ένα από τα θέματα τα οποία να θίξετε συνολικά με τη διοίκηση του νοσοκομείου στον επόμενο υπουργό. Έτσι. Οπωσδήποτε αυτά είναι θέματα τα οποία πρέπει άμεσα να λυθούν. Γιατί ουσιαστικά δημιουργούνται τέτοιες δυσκολίες που, επαναλαμβάνω, έχουμε να κάνουμε με την υγεία, που είναι το υπέρτατο αγαθό του καθενός. Έτσι. Δεν μπορούμε να κάνουμε ούτε να λιγοστεύουμε, ούτε να κάνουμε εκπτώσεις σε αυτήν. Προσπαθούμε να κάνουμε πάντα το καλύτερο. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Λαζόπουλε, κάπου από εδώ θα κλείσουμε τη συζήτησή μας. Είπαμε ότι τα χειρουργεία στο νοσοκομείο του Δημοτήχου γίνονται κανονικά και προγραμματισμένα. Καλά τα έκτακτα, φυσικά δεν το συζητάμε έτσι κι αλλιώς. Σε πλήρη δράση το νοσοκομείο. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα και από ό,τι φαίνεται ούτε θα προκύψει κάποιο πρόβλημα. Τα οικονομικά προς το παρόν τα καταφέρνετε καλά.
Έτσι, δεν ξέρω. Τα ελέγχετε αυτό ακριβώς και η μείωση των δαπανών στο 15% είναι ένα αισιόδοξο μήνυμα. Το νοικοκύρεμα σε μια χρονιά που ήταν συνέχεια μιας που επίσης είχαν υπάρξει μειώσεις είναι ενθαρρυντικό σημείο για την βιωσιμότητα, την ευρωστία αυτού του νοσοκομείου. Χωρίς αυτό φυσικά να σημαίνει, όπως είπαμε, έκπτωση και στις παρεχόμενες ιατρικές υπηρεσίες για τους κατοίκους του Βορείου Εύρου που τις δικαιούνται και μάλιστα με το παραπάνω, κύριε Λαζόπουλε. Το επιλέγουν συνειδητά πια το νοσοκομείο του Δημοτικού, κύριε Πασκάκη. Καλά, γίνονται και επιτυχημένες χειρουργικές επεμβάσεις επάνω στο νοσοκομείο του Δημοτικού. Άρα, λοιπόν, αυτό βέβαια είναι ένα άλλο θέμα το οποίο αξίζει να το θίξουμε σε μια άλλη συζήτηση. Άρα λοιπόν αυτή η βαριά βιομηχανία του νοσοκομείου του Δημοτικού, η σημαία του δεν θα έπρεπε να υποστεί αυτή εδώ το κενό, την παρένθεση, το σταμάτημα της λειτουργίας. Λοιπόν, και γι' αυτό το υπερασπίζουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας. Εμείς τώρα να